Γεια σας. Ονομάζομαι Παναγιώτης Κλαδούχος και στα πλαίσια του μαθήματος Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών που διδάσκει ο κ. Μινάς Δασυγένης στο τμήμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, έχω καταγράψει από την επίβλεψη και έγκριση του διδάσκοντα την επίλυση της παρακάτω άσκησης απόδοσης μνήμης. Με εκφώνηση. Έστω ένα σύστημα ιεραρχίας μνήμης Α με τρία επίπεδα μνήμης ΚΑΣ. Έστω ότι χρειαζόμαστε ένα κύκλο μηχανής για να προσπελάσουμε την Έλενα ΚΑΣ. 10 κύκλους στη συνέχεια για την L2 και 30 στη συνέχεια για την L3. Έστω ότι χρειαζόμαστε 100 κύκλους μηχανής για την προσπέλαση της κυρίας μνήμης από την L3 CAS. Η L1 CAS έχει heat rate 90%, η L2 CAS έχει global miss rate 5% και η L3 CAS έχει local miss rate 60%. Χρησιμοποιώντας γνωστές τεχνικές όπως μεγαλύτερη συσχετιστικότητα, οι σχεδιαστές του συστήματος Α προσπάθησαν και κατάφεραν να βελτιώσουν το L1 CAS heat rate σε 95%, το L2 Global Miss Rate στο 4% και το L3 CAS Miss Rate στο 50%. Δυστυχώς, το νέο σύστημα ιεραρχίας μνήμης Β έχει αυξημένο χρόνο προσπέρασης κάθε επίπεδου μνήμης L1, L2, L3, κύρια μνήμη, κατά 10% σε σχέση με το σύστημα Α. Η άσκηση αυτή σας ζητάει να δείξετε ποσοτικά ποιο από τα δύο συστήματα μνήμης είναι καλύτερο. Θεωρήστε ότι ο επεξεργαστής μας παράγει φυσικές διευθύνσεις. Για να λύσουμε τη συγκεκριμένη άσκηση, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να βρούμε το average memory access time και των δύο συστημάτων, δηλαδή AMAT, και να το συγκρίνουμε μεταξύ τους. Από την εκφώνηση, μας ενημερώνει ότι ο επεξεργαστής μας παράγει μόνο φυσικές διευθύνσεις, οπότε δεν θα γίνει προσπέλαση της εικονικής μνήμης στο σκληρό δίσκο και οι αριθμοί κύκλων που δίνονται δεν επηρεάζονται. Το AMAT μπορούμε να το βρούμε από τον εξής τύπο. L1 hit time συν L1 miss rate επί L1 miss penalty. Το L1 miss penalty εξαρτάται και από τα υπόλοιπα επίπεδα μνήμης τα οποία θα προσπελάσουμε, καθώς L1 miss penalty ισούται με L2 hit time συν L2 miss rate επί L2 miss penalty. Αυτή η ακολουθία συνεχίζεται για όλα τα επίπεδα μνήμης που έχουμε να προσπερλάσουμε, δηλαδή το L2, L3 και την κυρία μνήμη, με τελευταίο miss penalty να έχουμε τους κύκλους μηχανής που χρειάζεται για να προσπερλάσουμε την κυρία μνήμη. Καθώς εμείς έχουμε τρία επίπεδα μνήμης CAS που πρέπει να προσπερλάσουμε, καθώς και την κυρία μνήμη, η τελική μορφή της εξίσωσης είναι έτσι. Από τα δεδομένα που παίρνουμε από την εκφώνηση, ξέρουμε ότι το L1 hit time ισούται με ένα κύκλο μηχανής. Το L2 hit time ισούται με 10 κύκλους μηχανής. Το L3 με 30 και η κύρια μνήμη με 100. Επίσης, γνωρίζουμε από τον τύπο ότι 1 ισούται με hit rate συν miss rate. Οπότε, από αυτό ξέρουμε ότι η Έλενα ΚΑΣ έχει miss rate ίσο με 10%. Το global miss rate της μνήμης L2 είναι ίσο με 5%, το οποίο σημαίνει ότι το global
μη straight της L2 ισούται με μη straight της L1 επί L2 μη straight. Επιπλέον, ότι η μνήμη L3 έχει local μη straight ίσο με 60%. Αν αυτό το μεταφέρουμε σε τιμές που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε στην εξίσωση, αυτό είναι 0,1, αυτό είναι 0,05, και αυτό είναι 0,6. Παίρνοντας την εξίσωση του average memory access time, για να την αναλύσουμε, για να κάνουμε καλύτερα τις πράξεις μας, έχουμε άμα αντικαταστήσουμε τους πολλαπλασιασμούς του L1 miss rate με το L2 miss rate με το global miss rate του L2, έχουμε αυτός είναι ο γενικός τύπος που θα χρησιμοποιήσουμε για να λύσουμε την άσκηση. Άμα κάνουμε την αντικατάσταση για να βρούμε το average memory access time για το πρώτο σύστημα που έχουμε, έχουμε σαν αποτέλεσμα 1 συν 0,1 επί 10 συν 0,05 επί 30 συν 0,05 επί 0,6 επί 100. Όλο αυτό έχει σαν αποτέλεσμα το 6,5. Στο καινούριο σύστημα το hit rate της Elena Cash έγινε 95%, οπότε αυτό σημαίνει ότι το Elena miss rate θα γίνει 5%, οπότε 0,05. Το global miss rate της L2 4%, οπότε αυτό είναι 0,04, και το L3 miss rate στο 50%. Επιπλέον, μας ενημερώνει ότι το σύστημα έγινε κατά 10% πιο αργό. Οπότε, για να βρούμε τις νέες τιμές
heat time, πρέπει να πούμε ότι αν έχουμε ένα κύκλο μηχανής στη φυσιολογική ταχύτητα που είχαμε στο σύστημα α, στο σύστημα β, μιας και θα είναι 10% πιο αργό, θα έχουμε 1,1. Οπότε το νέο ελένα heat time είναι 1,1. Αντίστοιχα για το L2. Η νέα ταχύτητα που θα έχουμε είναι 11. Για το L3 αντίστοιχα θα είναι 33. Και για την κύρια μνήμη θα είναι 110. Αντικαθιστώντας την από πάνω σχέση που έχουμε για την επίλυση της άσκησης για το δεύτερο σύστημα, το AMAT 2 ισούται με 1,1 συν 11. Επί 0,05. Συν 0,04 επί 30 συν 0,04 επί 0,5 επί 110, το οποίο έχει σαν αποτέλεσμα 5,17. Για να βρούμε ποιο από τα δύο συστήματα είναι καλύτερο, απλά πρέπει να βρούμε το αποτέλεσμα της σύγκρισής τους. Οπότε, AMAT 1 προς AMAT 2, 6,5 προς 5,17, 1,257. Άρα το σύστημα Β είναι πιο γρήγορο από το σύστημα Α, άρα και καλύτερο. Εδώ ολοκληρώνεται η άσκηση. Ευχαριστώ.